πάντα ήταν ευγενής, πάντα ήταν με ένα γλυκό λόγο, πάντα ήξερε να σε υποδεχτεί, δεν ξεχνούσε γενέθλια και γιορτές. Άτιμος άντρας, γι' αυτό τον αγαπάνε οι γυναίκες πελάτησές σου. Να σου ζεις, πρόσεξε, ασορτή. Είδες πως το έσωσα. Ασορτή, γυναίκες πελάτησές σου, είπα, δεν είπα γυναίκες σχετικό γενικότερα. Να σου πω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγες φορές, ελάχιστες φορές, έχω πάει ανθοδέσμη. Ελάχιστες φορές. Και έκανα πρόβα στο ανθοπολίτη. Λέω, πώς την κρατάνε την ανθοδέσμη. Δεν και πιστεύω, Δημήτρη. Σοβαρά σου μιλάω. Και ξέρεις, ήθελα να την κάνω, να το πάρω εγώ. Να έχει και ψυχή και βέβαια να σου πω ότι είναι ειδικά προετοιμασμένη, διότι όταν τους είπα ότι πρόκειται για σένα, τρελαθήκαν στο Ανθοπολείο και μου λένε για την κυρία Μενεγάκη θα βάλουμε ψυχή μέσα. Βάλανε να και βάλανε ζήσει... και εκείνους που μας χομυρίζουν. Και ό,τι καλύτερο. Πάρα ό,τι καλύτερο. Πολύ, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος, πολύ γνωστός, πιο πολύ δεν γίνεται ο Δημήτρης Γρηγοράκης και φίλος μας πάρα πολλά χρόνια. Και σήμερα λοιπόν ως φίλος είπε να έρθει να κάνουμε μια κουβέντα που αφορά πάρα πολύ εμάς. Κυρίως τις γυναίκες και τους άντρες, αλλά απλά εμείς λίγο παραπάνω. Θα μου πεις, είναι καλό να το θυμόμαστε. Τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια ενός ατόμου να περιορίσει την, να χορτάσει περισσότερο και να περιορίσει την επιθυμία για, το, για φαγητό. Πώς γίνεται αυτό? Θα σου πω. Ο τρόπος είναι απλός. Από παλιά. Συμπληρώματα διατροφής που έχουν μέσα γλυκομανάνι είναι όλο συμπληρώματα διατροφής με γλυκομανάνι. Υπάρχουν συμπληρώματα που έχουν γλυκομανάνι ή γλυκομανάνι. Δεν το μάθω εγώ αυτό. Τι θα σου πω, θα πάω στο φαρμακείο, θα πω πείτε μου ποιο συμπληρώμα έχει μέσα γλυκομανάνι. Να το κάνουμε έτσι. Γιατί κοίταξε, από παλιά οι επαγγελματίες ειδικοί. Έχει σημασία να ξέρουμε πού. Δηλαδή θα ψάχνω τα κουτάκια εγώ, υπάρχουν και πάρα πολλά που ξέρουμε συμπληρώματα. Απευθυνθούμε στο φαρμακοποιό μας. Ναι, αλλά πόση ποσότητα γλυκομανάνι πρέπει να έχει για να μου κάνει τη δουλειά. 3 γραμμάρια ημερησίως φαίνεται ότι σύμφωνα με μελέτες ότι μπορούν να δώσουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνει η γλυκομανάνη? Μας βοηθάει να χορταίνουμε περισσότερο. Δεν μας αδυνατίζει. Μας βοηθάει να χορταίνουμε περισσότερο, να μειώνουμε τα γεύματα μέσα στη μέρα, τα τσιμπολογήματα, τα παχυντικά και οπωσδήποτε να υπάρχει μεγαλύτερος κορεσμός και μικρότερη επιθυμία για φαγητό. Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως και έμεσο αποτέλεσμα. Ως φυτική ίνα βοηθάει στον έλεγχο, απορροφάει και τη διαιτητική χοληστερόλη που είναι υπεύθυνη για την αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα, επομένως μειώνει τη χοληστερόλη από τα άτομα τα οποία, στα άτομα τα οποία καταναλώνεται, μειώνει τον άτριο, επομένως και την αρτηριακή πίεση, μειώνει και το ζάχαρο, τη γλυκόζη μάλλον, απορροφάει στο γαστρικό σωλήνα γλυκόζη, μειώνει λοιπόν το ζάχαρο για τα άτομα τα οποία έχουν σαχαροδιαβήτη ή θέλουν ένα χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη στη διέτα τους, στη διατροφή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας αυτό πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε. Όπως είπαμε, συζητιέται πολύ έντονα η λογική της δίαιτας ή της διατροφής, αν θέλετε, αν θέλεις μάλλον και αν θέλουν οι τηλεθεατές, για να μην τους ξεχνάμε, με τη λογική της διατροφής με τη μέθοδο 5-2. Δηλαδή, 5 μέρες τρώμε ελεύθερα, αλλά προσεκτικά και 2 φορές κάνουμε μια ειδική δίαιτα. Στις 5 μέρες, λαμβάνοντας το συστατικό αυτό, μπορούμε να μην τρώμε τόσο πολύ, επομένως να μην τρώμε τις παχυντικές τροφές οι οποίες αυξάνουν το βάρος, ελεγχόμενη πρόσληψη ενέργειας. Και βεβαίως στις 2 να χάνουμε το βάρος και να δυνατίζουμε και αυτό να το σταδιακά να τα διατηρούμε. Στις 2 την παίρνουμε τη γλυκομανάνη. Στις 2 την παίρνουμε και στις 5. Και στις 2 και στις 5. Ναι. Απλά στις 5 μέρες τρώμε ό,τι θέλουμε, αλλά πιο περιορισμένη ποσότητα γιατί τόσο ή άλλως θα νιώθουμε χορτασμένοι. Και τις 2 κάνουμε πιο προσεκτική, πιο μαζεμένη διατροφή. Με σκοπό να δημιουργήσουμε το αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο και να βοηθήσουμε την προσπάθειά μας να χάσουμε βάρος. Αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολύ απλή, θα έλεγα είναι ασφαλής, είναι πολύ ασφαλής, διότι η γλυκομανάνη είναι ένα 100% φυτικό συστατικό, όπως είπαμε φυτική ίνα, με ικανότητα δέσμευσης νερού και μεγένθησης του όγκου στο στομάχι, χορταίνουμε περισσότερο και έτσι μπορούμε να τρώμε ελεγχόμενα και να χάνουμε βάρος. Ακούγονται ωραία όλα αυτά και ιδανικά πραγματικά και απορώ πως δεν έχω ξανακούσει για, αυτό, για αυτή την φυτική ίνα που λέγεται γλυκομανάνη. Μου κάνει εντύπωση, είναι κάτι που έχει βγει τώρα, ας πούμε, σαν έρευνα στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και χρόνια με τη λογική ότι όλοι ψάχνουν να βρουν συμπληρώματα και γενικότερα ουσίες οι οποίες να είναι κοντά στις φυτικές ίνες, αυτές δηλαδή που πρέπει να παίρνουμε μέσα από τη διατροφή μας. Επειδή όμως είναι δύσκολο να καταναλώσουμε την απαιτούμενη ποσότητα λαχανικών φρούτων και λαχανικών που θα μας δώσουν τις φυτικές ίνες, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθούμε ενδεχομένως σε κάποια συμπληρώματα που θα μας βοηθήσουν προς την κατεύθυνση. Υπάρχουν άλλα ωφέλη όταν παίρνεις την γλυκομανάνη, δηλαδή όπως από αυτό προσφέρει κάτι άλλο στον οργανισμό μας? Βέβαια, φαίνεται από έρευνες, πρώτον, ότι μπορείς να μειώσεις την χοληστερόλη, την ολική χοληστερόλη στο πλάσμα, μπορείς να μειώσεις την κακή χοληστερόλη, την LDL δηλαδή, τη λεγόμενη, μπορεί να μειώσεις τα τριγλυκερίδια,
μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Όλα αυτά που σου αναφέρω είναι μέσα από μελέτες που έχουν γίνει με συμπληρώματα γλυκομανάνης. Και οπωσδήποτε φαίνεται ότι και τα άτομα με ζάχαρο μπορούν να ωφεληθούν μειώνοντας τον γλυκαιμικό δείκτη της διατροφής. Πριν, μάλλον με το που θα ρίξω διαφημίσεις, θέλω να μου προτείνεις κανένα δυο έτσι, συσκευάσματα, συμπληρώματα διατροφής που εσύ το ξέρεις, το έχεις πάρει, το έχεις δοκιμάσει. Όχι στον αέρα βέβαια, γιατί θα φανεί σαν διαφημιστικό και δεν θέλω. Εγώ θέλω να ακούσω να μου πεις ένα-δύο, κάποια που το έχεις δοκιμάσει που το έχουν δοκιμάσει δικές σου πελάτησες ή πελάτες. Βεβαίως, θα σου πω, είμαι πολύ ευχαρίστος. Να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις, έτσι, επειδή ξέρεις πάντα ότι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να παρουσιάσω, αφού κλείνουμε, τώρα έχουμε κλείσει την εκπομπή, ένα βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει με μεγάλο τηλεοπτικό περιοδικό στις 22 Μαΐου. Κοίτα, ωραία φωτογράφηση. Εγώ είμαι αυτός. Έκανε θαύμα το. Η νέα αντιοξειδωτική διατροφή. ΟΡΑΚ. Είναι ένα. Είναι η δίαιτα ΟΡΑΚ. Είναι μία. Άλλο πάλι είναι αυτό. Είναι καινούριο. Για πες μου, τι σημαίνει ώρα. Είναι, προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Oxygen Radical Absorbance Capacity, που σημαίνει ικανότητα δέσμευσης ριζών οξυγόνου. Είναι η αντιοξειδωτική, είναι η έκφραση της αντιοξειδωτικής διατροφής σήμερα. Όπως ακριβώς πρέπει να την εφαρμόζουμε. Δηλαδή, κάθε τρόφιμο έχει κάποιες μονάδες αντιοξειδωτικές, όπως είναι οι θερμίδες, έχει και μονάδες αντιοξειδωτικές. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας, καταναλώντας τρόφιμα ανώτατης βιολογικής αξίας, όπως είναι οι ελιές, όπως είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, η ξηρή καρπή, τα καρύδια, όπως είναι τα μπαχαρικά, η κανέλα. Μιλάω πολύ συχνά για την κανέλα, γιατί πραγματικά αυτοί που θέλουν να καταναλώνουν γλυκά βάζοντας κανέλα μπορούν να τα καταναλώνουν σχετικά πιο ελεύθερα, γιατί βελτιώνει το μεταβολισμό τους. Μπορούν να βάζουν ρίγανη, μπορούν να βάζουν μαύρο πιπέρι που ενισχύει τις καύσεις, όλα αυτά έχουν αντιοξειδωτικές μονάδες ΟΡΑΚ. Αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο διατροφής το οποίο προτείνω. Ναι, να το χαζέψεις, βέβαια, να σου πω ότι είναι κενό μέσα, διότι δεν έχει βγει ακόμα. 22 Μαΐου κυκλοφορεί, όπως είπαμε, μεγάλο τηλεοπτικό περιοδικό για την άσκηση. Ποιο είναι το τηλεοπτικό περιοδικό? Θες να το πω στον αέρα? Καλά, δεν είναι τίποτα. Το 7 μέρες TV, πολύ ωραία. Αδυνάτισμα του Δημήτρη Γρηγοράκη. Και μακροζωία. Ακριβώς. Πολύ ωραίο τρίπτυχο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Θέλω να δώσω Βισέτη, έτσι. Θέλω να δώσω ρολόι Βισέτη και θέλω να δώσω ρολόι Βισέτη στην Καβάλα. Θέλω να το δώσω. Καβάλα, πάρε με ένα τηλέφωνο.